Καλωσορίσατε στο Αστερίσκος που βρισκόμαστε σήμερα για να κάνουμε την παρουσίαση του δίσκου μου, του δεύτερου δίσκου, με τίτλο Yet. Είμαστε εδώ στο Ψηρή, σε αυτό το όμορφο χώρο, να κάνουμε την παρουσίαση. Για τη μισή μου ζωή, μέχρι τα 20 χρονών, εκεί ήμουνα. Έφευγα από εκεί τα 96 και έζησα για κάποια λίγα χρόνια στην Ολλανδία, στο Netherlands. Από εκεί ήδη ασχολούμαι με τη μουσική και από μικρό στην Ιρλανδία. Είχα καταλήξει με κιτάρα, ήταν το όργανο μου τότε. Και στην Ολλανδία είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν ήξερα ακριβώς τι θα κάνω πια με την κιτάρα. Και ήμουν σε ένα καλό σημείο να ακούσω μουσικές από άλλες χώρες. Έχει κόσμο από Τουρκία, από Ελλάδα, από Αφρική, από διάφορα σημεία του κόσμου που μένουν εκεί. Και άκουσα πρώτη φορά άλλες μουσικές, εκτός από δυτικές μουσικές. Αυτό μου άνοιξε το ενδιαφέρον να έρθω προς την Ελλάδα, που κατάφερα να τα κάνω το 99, συγγνώμη, για πρώτη φορά, τρία χρόνια μετά. Και από τότε ερχόμενα όσο μπορούσα, δηλαδή με πιάσε το ενδιαφέρον αμέσως. Γνώρισα μουσικούς, κόσμο, δάσκαλους, φίλους και ξαναερχόμενα όσο μπορούσα, όσο συχνά μπορούσα. Μέχρι τελικά το 2003 που αποφάσισα να μείνω μόνιμα στην Ελλάδα ή να προσπαθήσω να μείνω μόνιμα στην Ελλάδα. Και από τότε είμαι εδώ. Δεν έχω πάρα πολλές επίσημες σπουδές σε σχολεία. Πάντα
πριν ασχολούμαι με τροπικές μουσικές, είχα κάνει μαθήματα, ιδιαίτερα μαθήματα για jazz κιτάρα, jazz θεωρία, αλλά λίγα πράγματα. Τα περισσότερα ήμουν αυτοδίδακτος. Με αυτές τις μουσικές δεν ήθελα να κάνω το ίδιο λάθος και έψαχνα πάλι για δάσκαλους, όχι για σχολείο, δάσκαλους. Και ήμουν πολύ τύχερος από τους πρώτους δάσκαλους που βρέθηκα μαζί με στην παρέα του εδώ, ήταν ο Ροστέλη, που γνώρισε την πρώτη φορά που είχα έρθει στην Ελλάδα. Κάπως τυχαία, είχα γνωρίσει μία μαθήτριά του, είχα πολλές ερώτησεις, μου έδωσε το τηλέφωνό του, πήρε τηλέφωνο και βρεθήκαμε, μου έδειξε τα πρώτα πράγματα στη λίρα, στο σάζι, και ήταν από τους κύριους λόγους που ξαναρχόμενα στην Ελλάδα. Τότε ήταν τα χρόνια που ξεκίνησε με το Χουντέτσι. Ήμουνα εκεί από την αρχή, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Εκεί ήταν οι περισσότερες σπουδές που έκανα. Έκανα τα σεμινάρια στο Χουντέτσι, πάρα πολλά σεμινάρια, με διάφορους δασκάλους από διάφορες χώρες και σε διάφορα όργανα. Συνήθως ή με λίρα ή με σάζι έκανα τα σεμινάρια εκεί. Εγώ είμαι η Μανολή Κολογιάννη, παίζω λίρα και είμαστε εδώ με την αφορμή της παρουσίασης του δίσκου του Paul Goodman, το Yet, το οποίο θα γίνει στο πάνω χώρο του Αστερίσκου. Η γνωριμία μου έχει λίγο πλάκα για μένα, γιατί γνωριστήκαμε σε ένα σεμινάριο στο Χουδέτσι, από αυτά που οργανώνει ο Ροσδέλη. Είχε σχέση με μακάμ και σύνθεση. Και είχα πάει εκεί χωρίς να έχω πολύ ξεκάθαρη ιδέα τι θέλω να κάνω, θέλω να μάθω για το μακάμ. Και μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα είδα τον Paul Goodman. Και με τον που τον είδα, λέω τι κάνω εγώ εδώ με τους μουσικούς και τους συνθέτες. Ποια είναι η θέση μου, γιατί τότε δεν έπαιζα επαγγελματικά. Εκεί γνωριστήκαμε και ο Paul μου έδωσε πάρα πολύ θάρρος για την πορεία μου ως μουσικός. Μου είπε ότι παίζω, μου είπε ότι έχω ωραίο χρώμα, μου είπε ότι πρέπει να συνεχίσω. Και μέσα από αυτή την διαδικασία του να παίζουμε μαζί και να κάνουμε παρέα και να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον, αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε. Το YET για μένα έχει σχέση με πολλά πράγματα. Για λίγο καιρό έχει σχέση με το Not YET, ότι δεν είχε γίνει κάτι ακόμα για μένα. Όταν νιώθω ότι ήταν έτοιμο το δεύτερο δίσκο, για να αρχίσουμε να γράφουμε, άρχισα να σκέφτομαι το τίτλο και πώς βρέθηκα εδώ, πού πάω από εδώ. Και το YET ήταν απλά μία λέξη που μου δέριαζε. Άντε να λέμε Not YET, έλεγε YET, ότι κάπου έχω φτάσει. Δεν έχω φτάσει στο τελικό στάδιο, στο τελευταίο σημείο. Θα προχωρήσει από εδώ. Με έναν τρόπο είχε σχέση και με τα κομμάτια, με αυτό που περιέχει το δίσκο, που είναι συνθέσεις δικές μου, οργανικές συνθέσεις δικές μου. Παικμένα σε όργανα από διάφορες παράδοσεις και από εδώ στην Ελλάδα και από Τουρκία. Έχει όργανα σάζι, λίρα, ταμπούρ, κρουστά, διάφορα κρουστά, πνευστά από περιοχές γύρω από Ελλάδα, από Ελλάδα, όργανα που παίζανε και εδώ και τριγύρω. Thank you.
Είναι ούτε. Είναι ένα όργανο που ανήκει στην οικογένεια των έγχορδων, διπλόχορδων οργάνων. Είναι στην ουσία ο πρόγονος του λαούτου και της κιθάρας, θα λέγει κανείς. Και πρόκειται από την Αραβική Χερσόνησο και χρησιμοποιείται πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Σήμερα θα παίξω ως ουτίστας στην παρουσίαση του Paul Goodman. Θα παρουσιάσουμε μαζί με το κουιντέτο σήμερα το δίσκο Yet, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Αυτό το setting που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα θα είναι ελαφρώς διαφορετικό από το δίσκο. Στο δίσκο χρησιμοποιήθηκαν διάφορων ειδών σάζια και λύρες και κρουστά. Τώρα θα παίξουμε λίγο με ένα διαφορετικό μοτίβο. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα σάζι και λύρα, ο Πολ θα τα παίξει αυτά. Η Μανολία θα παίξει λύρα και εκείνη. Και τα δύο παιδιά θα παίξουν λύρα με συμπαθητικές χορδές. Ο Πίτερ Τζέικς θα παίξει κλαρίνο, νέι και τρομπέτα σε κάποια κομμάτια. Ο Αλέξης Νόνης θα παίξει κρουστά και εγώ θα παίξω ούτι και θα καλύψω κάποια μπάσα σημεία που έπαιζε πολύ στο δίσκο. Αυτό το όργανο που παίζω είναι μία λύρα με συμπαθητικές χορδές. Έχει το κούρδισμα της κριτικής λύρας και την απόσταση από το χορδοστάτη μέχρι πάνω στο δέσιμο. Οι συμπαθητικές χορδές δεν είναι κάτι που ήταν σπάνιο στην κριτική μουσική, δεν ήταν απίθανο. Απλά σε αυτή την ομορφή είχε την έμπνευση ο Ρος Ντέιλι να εμπλουτίσει τον ήχο προσθέτοντας πιο πολλές συμπαθητικές χορδές. Οι συμπαθητικές χορδές είναι φαινόμενο σε ινδική λύρα, ας πούμε, στο σαράγγι. Νομίζω έχει και βουλγάρικη κάποιες, απλά δεν έχει τόσο μεγάλο πλήθος χορδών. Δηλαδή αυτό το πλήθος καλύπτει σίγουρα μία οκτάβα, μπορεί και παραπάνω. Ο ρόλος μου σε αυτή την παρουσίαση είναι... Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου σαν βάση, δηλαδή παίζω κάποιες γραμμές πάνω στις οποίες ο Πολ χτίζει. Δεν συμμετέχω ποτέ σε μια συνεργασία είτε με τον Πολ είτε με κάποιον άλλον με το ύφος του σολίστα, ότι αφού παίζω σολιστικό όργανο πρέπει να χώνω όλο το βράδυ. Όχι. Μ' αρέσει να έχω μέρος μέσα σε ένα σύνολο το οποίο όλο μαζί έχει κάτι να πει. Ο ρόλος μου δηλαδή είναι να δίνω κάτι μέσα σε αυτό το σύνολο. Οπότε οι γραμμές που παίζω είναι κυρίως βασισμένες στις συνθέσεις του Πολ. Είχε μια ιδέα ότι αυτό θα ακούγεται έτσι καλά, ώστε να ηχούν καλά και τα άλλα όργανα. Για το δίσκο τα σάζια. Τώρα για την παρουσίαση και τα άλλα όργανα. Και του έχω πολύ την εμπιστοσύνη.
ήχος, καταρχάς είναι διαφορετικός ελαφρός, όπως θα παρατηρήσετε φαντάζομαι, και από αυτό που θα βγει σήμερα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ακροατής πρώτα και σε δεύτερη φάση σαν μουσικός, το ότι ο Πολ με τις συνθέσεις του προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να συνδέσει τις παραδοσιακές μουσικές προερχόμενες από τον ελλαδικό χώρο, την Κρήτη, την Ανατολική Μεσόγειο, την Περσία, με μια πιο σύγχρονη οπτική, με δομές οι οποίες δεν υπάρχουν τόσο πολύ στο παραδοσιακό και στο λόγιο ρεπερτόριο αυτού των χωρών, αλλά κάπως στην ουσία μπλέκονται μαζί με αυτό που ακούμε σήμερα στις πόλεις, γιατί κατά μία έννοια νομίζω πως δεν μπορούμε να μιλάμε για παραδοσιακή μουσική αυτή τη στιγμή τόσο πολύ, όσο ένα μπλέξιμο των επιρροών που έχουμε πάρει σαν ακροατές από όλους αυτούς τους προηγούμενους από εμάς, σε συνδυασμό με αυτά που έχουμε ακούσει ως παιδιά και ως έφηβοι και ως μεγάλοι πλέον σε ένα αστικό περιβάλλον, στο Τσιμέντο, στην Αθήνα εν προκειμένου ή σε κάποιες άλλες πόλεις. Επίσης, από όλο αυτό που κάνει είναι ότι εκτός από τις μουσικές αυτές τις μεσογειακές που αναμειγνύει μαζί με τη σύγχρονη τεχνοτροπία, βάζει πολύ και το στοιχείο της δικιάς του πατρίδας, η οποία είναι η Ιρλανδία. Οπότε, κατά μία έννοια, υπάρχει ένα περίεργο μπλέξιμο μεταξύ κέλτικης και τουρκικής και βαλκανικής και εν γέννη μεσογειακής και ανατολικής μουσικής.
συμμετέχε τρεις πάρα πολύ καλούς μουσικούς και φίλους, συνεργάτες και φίλους. Η Μανολία Κοκολιάνη έπαιζε λίρα στο δίσκο, ο Αλέξης Νόνης έπαιζε κουστά και ο Θάνος Πίκος έπαιζε πνευστά και επίσης έκανε ο Θάνος the mastering, με βοηθούσε πάρα πολύ στο στούντιο. Έκανε το mixing μόνος μου, αλλά με βοήθεια από τον Θάνο. Το mastering, το τελικό master, έκανε ο Θάνος. Σήμερα για την παρουσίαση είμαστε πάλι μαζί με τη Μανολία, που τα παίζει λίρα σήμερα, με τον Αλέξη Νόνη, που τα παίζει Darabuka, Bendir, Αθάνατο και κάτι θα έχω ξεχάσει, αλλά παίζει μερικά κρουστά πάλι σήμερα. Ο Θάνος δεν τα παίζει μαζί μας σήμερα, επειδή τα κάνει ήχο. Οπότε ένας φίλος, Peter Jacks, που Αμερικάνος, καλός φίλος και πάρα πολύ καλός μουσικός, θα μας παίξει πνευστά, κλαρίνο, ναι. Και ο Θωμά Μελετέας θα παίξει ούτη για την παράσταση σήμερα. Οπότε δεν θα βγει ακριβώς όπως έχουμε γράψει για το δίσκο, αλλά κάπως έτσι το θέλουμε, να μην βγαίνει ποτέ το ίδιο πράγμα δύο φορές.